Καστελόριζο είναι απομακρυσμένο από τη Ρόδο. Αλλά είναι κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Η γεωγραφία το έβαλε κοντά στις ακτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκει στη συστάδα της Δωδεκανήσου και δεν περιγράφεται στις περίφημες συνθήκες. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Το γιατί ίδιο δεν συνέβη. Απομονωμένο το Καστελόριζο. Αυτή η τοποθέτηση περί απομόνωσης του Καστελορίζου του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών και πρώην Υφυπουργού επί Πρωθυπουργίας Κώστα Σιμίτη, Χρήστου Ροζάκη, μέσα από την εκπομπή Αντιθέσεις, συνεχίζει να ανάβει φωτιές και να προκαλεί αντιδράσεις ακόμα και σε στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία κρατούν αποστάσεις και αφήνουν αιχμές για αυτές τις αναφορές. Ο κύριος Ροζάκης έχει μια σεβαστή επιστημονική διαδρομή στην Ελλάδα και διεθνώς. Αυτό είναι το ένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε ή συμφωνούμε με όλες τις απόψεις του. Και πάω στο θέμα που έχει δημιουργήσει αυτή την συζήτηση, όπως μου είπατε, στο δικό σας σταθμό και στους ακροατές σας. Ακούστε, καθαρές κουβέντες. Όταν πρόκειται για εθνική ακεραιότητα, για κυριαρχία ή για κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, είναι αδιανόητο να μιλάμε για απομονωμένα τμήματα της ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας φέρεται να δήλωσε ότι τα λεγόμενα του Χρήστου Ροζάκη απηχούν προσωπικές απόψεις και μόνο και δεν αποτελούν επίσημη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, εκτός απροόπτου, η θητεία του κυρίου Ροζάκη στην Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου δεν ανανεώνεται, μια επιστημονική επιτροπή η οποία θα αλλάξει δομή και σύνθεση. Η υπεράσπιση και της έσχατης γωνιάς της πατρίδας μας είναι μια αυτονόητη, μια θεμελιώδης υποχρέωση του ελληνικού κράτους και του κάθε Έλληνα. Λοιπόν, και αυτή η υποχρέωση, κύριε Χουδαλάκη, γίνεται ακόμα πιο πιεστική, μεγαλύτερη, όταν μιλάμε για τις ακριτικές εσχατιές της χώρας. Γιατί ντε και καλά το Καστελόριζο το ξεκόβουμε εμείς ως Έλληνες και λέμε είναι απομονωμένο και σε απόσταση. Γιατί είναι σε απόσταση? Δεν είναι σε συνέχεια? Δεν είναι συνέχεια, κύριε. Δεν είναι σε συνέχεια. Μάλιστα. Είναι σε απόσταση. Όταν χθες είχαμε διαρροές από το Υπουργείο των Εξωτερικών ότι οι θέσεις που εξέφρασε ο κ. Ροζάκης στην εκπομπή σου είναι αυστηρώς προσωπικές, αυτό στη δημοσιογραφική γλώσσα λέγεται άδειασμα, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αποδέχεται τις πρωτοφανείς αυτές τις απόψεις, ότι περίπου το Καστελόριζο δεν είναι συνέχεια των Δωδεκανήσεων. Και εγώ διάβασα το μαγνητοφωνημένο κείμενο, γιατί είναι άλλο να τα ακούς, γιατί σε άκουσα, σας άκουσα, αλλά είναι και άλλο να το διαβάζεις. Είναι ένα τρικύλα να το διαβάζεις αυτό. Αυτό είναι άδειασμα, αλλά από την άλλη υπάρχει και η άλλη εξέλιξη, ότι όπως μου ελέγχθη χθες, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Υπουργείου των Εξωτερικών σύντομα θα καταργηθεί με βάση τον νέο οργανισμό, ο οποίος συνεκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Μετά το ΣΑΛ, ο κ. Ροζάκης επιχείρησε να αναστρέψει το κλίμα, καθώς σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Αντένα, φέρεται να δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίστηκε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ισχυρίστηκε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στα Δωδεκάνησα, στο Σύμπλεγμα και ότι έχει δικαιώματα σε ΑΟΣ. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, μετά τον Γιώργο Κουμουτσάκο, εχμές για τις αναφορές Ροζάκη άφησε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πάμε αύριο σε μια διαπραγμάτευση, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε ένα δικαστήριο και να λέμε ότι το Καστελόριζο συνιστά μια εξαίρεση. Δεν γίνονται έτσι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται όταν ξεκινάς από την απόλυτη θέση και αν τέλος πάντων κάποια στιγμή υπάρχει μια έτσι εκδίκαση αυτής της απόφασης και υπάρχει ένα αποτέλεσμα, θα το δούμε εκείνη την ώρα. Το απόσπασμα πάντως με την τοποθέτηση του Χρήστου Ροζάκη στην εκπομπή Αντιθέσεις συνεχίζει να κάνει το γύρο της Ελλάδας και μάλιστα μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες της χώρας, η Εστία, κυκλοφόρησε σήμερα με αναφορά στην τοποθέτηση Ροζάκη και μάλιστα στο πρωτοσέλιδό της για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Το Καστελόριζο βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Αλλά πρώτα. Είναι ελληνική επικράτεια όμως, κύριε Ροζάκη. Βεβαίως, φυσικά και είναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το μήκος των ακτών που βρίσκονται αντικείμενα προς ακτές του Καστελοριζού είναι πολύ μεγαλύτερες. Επειδή επικαλείστε το μήκος των ακτών, θέλω να μας το διευκρινίσετε. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος ακτών, λοιπόν. Συνολικά. Γιατί η οριοθέτηση θα γίνει κατά κομμάτι, σαλάμι-σαλάμι. Δεν το ξέρω αυτό πώς θα γίνει.